συζητήσουμε τον Λευτέρη Κυριάκο, τον Αναπληρωτή Γραμματέα του Συνδέσμου Αστυνομίας. Είναι γι' αυτό το λόγο που τον έχουμε καλέσει. Όμως θα μας πει και τα όσα τρέχουν στην Λεμεσό. Κύριε Κυριάκο, σας χαιρετώ. Ναι, χαίρετε κυρία Σάδα. Θέλω ένα σχόλιο για αυτό που είδαμε πριν, για το γεγονός το τι γίνεται κάθε βράδυ στα πάρκα, σε όλη την Κύπρο, σε όλους τους Δήμους και στη Λεμεσό βεβαίως. Έχουμε αναφέρει σε πολλές τηλεοπτικές μας συνδέσεις ότι η αστυνομία το τελευταίο διάστημα, λόγω και των εορτών του Πάσχα και απρόληψη της δυναμικής παραβατικότητας, έχει δημιουργήσει αυτές τις ομάδες οι οποίες κάθε νύχτα περιπολούν μπάρκα ή χώρους εκκλησιών όπου συχνάζουν νεαρά πρόσωπα. Και βλέπετε και τα αποτελέσματα ότι έχουμε βρει μολότοφ, έχουμε βρει κροτίδες, έχουν γίνει κατάσχεση πέραν των 400.000 κροτίδων, οι οποίες είχαν εισαχθεί ή βρέθηκαν στην κατοχή διάφορων προσώπων, προφανώς για να χρησιμοποιηθούν αυτή την περίοδο. Είναι συνεχής η δράση μας και κάθε νύχτα δραστηριοποιούμαστε για αυτόν τον τομέα, για την πρόληψη και την πάταξη της νεανικής παραβατικότητας. Είναι γεγονός ότι έχουμε καλέσει και τους γονείς και έχουμε υποδείξει την επικινδυνότητα της χρήσης αυτών των υλικών ή αυτών των ενεργειών και το ότι οι ανήλικοι να συχνάζουν είτε τα ξημερώματα και αργά το βράδυ σε πάρκα ή σε χώρους όπου φυλάττονται αντικείμενα για σκοπούς της λαμπρατζιάς. Και έχουμε καλέσει και τους γονείς να προβαίνουν σε πιο αυστηρούς ελέγχους σε σχέση με τα ιδιαίτερα τα ανήλικα παιδιά. Μάλιστα. Λοιπόν, και ελάτε να δούμε. Είχαμε βόμβα με στόχο δικηγόρο στην Λεμεσό. Ναι, είχαμε ενημερωθεί πριν περίπου μια ώρα ότι εντοπίστηκε ένα ύποπτο αντικείμενο έξω από ένα γραφείο στο κέντρο της πόλης. Αμέσως η σκηνή αποκλείστηκε και την επισκέφθηκαν αξιωματικοί και μέλη του Λεμεσού καθώς και ο πυροτεχνικός. Όπως διαπιστώθηκε, το ύποπτο αντικείμενο πρόκειτο για αυτοσχέδια βόμβα υψηλής ισχύως, η οποία είχε πυροδοτηθεί αλλά δεν εξεράγει. Ο πυροτεχνικός της αστυνομικής διεύθυνσης την αδρανοποίησε και έχει παραλυφθεί για σκοπούς επιστημονικών εξετάσεων. Ναι. Ο ιδιοκτήτης του γραφείου έχει κληθεί στην αστυνομία και λαμβάνεται σχετική κατάθεση σε μια προσπάθεια μας να εντοπίσουμε την κατεύθυνση και τα κίνητρα αυτής της ενέργειας. Ναι, διότι είναι και πολιτικό πρόσωπο. Δεν ξέρω αν τον ανακοινώνουμε, το βλέπω τώρα από τις εφημερίδες. Δεν μπορώ να αναφερθώ σε περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση. Λοιπόν, θα επικοινωνήσουμε μαζί του εμείς, αλλά εσείς λέτε ευτυχώς δεν εξεράγει αυτή. Έχει εντοπιστεί από τον ίδιο, πώς διαπιστώθηκε, ήταν αυτό το ύποπτο αντικείμενο που είδαμε πριν. Ενημερωθήκαμε από υπάλληλον του συγκεκριμένου γραφείου. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, κύριε Κυριάκου, είχαμε χθες άλλη μια είδηση από τη Λεμεσό, νυχτερινή εισβολή σε σπίτι με κοκκουλοφόρους. Εδώ τι ακριβώς συνέβη? Ναι, έχει γίνει καταγγελία από 56χρονων αλλοδαπών ότι ενώ βρισκόταν στο σπίτι του, τρία πρόσωπα τα οποία είχαν καλυμμένα το πρόσωπο παραβίασαν την πόρτα εισόδου, εισήχθαν εντός του εισηγείας του και τον χτύπησαν, με αποτέλεσμα να υποστεί βαριά σωματική βλάβη, κατάγμα ρηνικός του. Μετέβηκε στις πρώτες βοήθειες, όπου του παρασύρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και μετά προσήλθε στην αστυνομία που προβλήθηκε στην κατάθεση και με βάση μαρτυρίας που έχει προκύψει, έχει συλληφθεί έναν πρόσωπο το οποίο έχει οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου και εναντίον του είχε εξασφαλιστεί διάταγμα προσωποκράτησης για 2 μέρες. Μάλιστα. Και η αιτία αυτού? Φαίνεται να είναι προσωπικές και οικονομικές διαφορές που έχουν ο παραπονούμενος μαζί με τον ύποπτο. Και είχαν και στο παρελθόν κάποιες υποθέσεις όπου είχαν αντιπαράθεση και είχε γίνει ξανά καταγγελία στην αστυνομία. Και σύμφωνα με παραπονούμενο, τον απείλησαν ώστε να αποσύρει αυτή την υπόθεση την οποία έχει προηγηθεί, με σκοπό να μην προσαχθεί ενώπιον δίκης. Και γι' αυτόν τον σκοπό, ο ύποπτος έχει συλληφθεί για το αδίκημα της παρέμβασης σε δικαστική διαδικασία. Μάλιστα. Τώρα